έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο πάρα πολύ καλό στο Υπουργείο, το οποίο καταγράφει τα τηλέφωνα και καταγράφει και το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων. 50% μας παίρνουν για τις ενισχύσεις. Πότε πιστώνονται, πότε κάνουν, πότε έρχεται, έχω μια διαφωνία, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. 35% μας παίρνουν για τις αποζημιώσεις. 50 και 35 είναι το 85% των τηλεφωνημάτων που δεχόμαστε. Και γιατί? Διότι κακά τα ψέματα, στις μέρες ενισχύσεις το σύστημα λειτουργεί, βρίσκουν άκρα, απλώς έχουν άγχος και αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει. Στις μένα αποζημιώσεις, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι κακή. Και είναι κακή γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός, ένας οργανισμός, λέγεται ΕΛΓΑ, εισπράττει 170 εκατομμύρια από ένα υποχρεωτικό ασφάλιστρο, 4%, έχει 12 εκατομμύρια νόμιμη διαμόρφωση αποθεματικού, του μένουν 158 εκατομμύρια για να πληρώσει. Αν πρέπει να πληρώνει 200 και 210 εκατομμύρια το χρόνο, μπαίνει 50 με 60 εκατομμύρια μέσα το χρόνο. Τόσο απλά, τόσο καθαρά, τόσο γρήγορα. Αν το κρατήσεις αυτό 3-4 χρόνια, θα είμαστε εδώ όλοι αγκαλιασμένοι να κλαίμε τον ΕΛΓΑ που πέθανε στα χέρια μας. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για μένα και σας λέω ότι αποτελεί προτεραιότητα να φτιάξω το μηχανισμό των αποζημίωσεων στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος θα έχω γκρίνια, είναι απολύτως σίγουρο, γιατί κάθε μεταρρύθμιση έχει γκρίνια. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσουμε, η παραγωγή μας θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σας λέω από τώρα ότι θα προσπαθήσω να εμπλέξω την ιδιωτική ασφάλιση στο κομμάτι των γεωργικών ασφαλίσεων. Το λέω δυνατά, το λέω καθαρά, για να μην γκρινιάζει κανένας. Έτσι. Το λέω λοιπόν δυνατά, το λέω καθαρά. Γιατί θα το κάνουμε αυτό? Το έχουμε πει προεκλογικά. Είναι εντολή την οποία έχουμε πάρει. Είναι πολιτική μας δέσμευση. Σας λέω ότι είχα στεναχωρηθεί. Είχα στεναχωρηθεί. Γιατί συνήθως όταν λες θα ανοίξω στην ιδιωτική ασφάλιση, έχει γίνει μια ουρά ως εκεί από ασφαλιστές που πολιορκούν την πόρτα του Υπουργού να μπουν μέσα να κλείσουν τη δουλειά. Δεν ερχόταν κανένας. Λοιπόν, είχα λοιπόν στεναχωρηθεί, λέω προφανώς δεν είναι ελκυστικός ο κλάδος. Τώρα τελευταία βλέπω ότι έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Εμφανίστηκε μια μεγάλη γερμανική εταιρεία που εξειδικεύεται σε ασφαλείς θερμοκηπίων. Εμφανίστηκε μια πολύ μεγάλη γαλλική να ενδιαφέρον για τους συνεταιριστές. Πού σε πρόεδρε που βγήκατε τώρα εκεί στην Κρήτη. Λοιπόν, να ενδιαφέρον για τους συνεταιριστές, κοίτα να δεις τι κάνει αυτή. Ο πρόεδρος της γαλλικής ασφαλιστικής αυτής είναι πρόεδρος συνεταιρισμού. Και είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στη Γαλλία στις γεωργικές ασφαλίσεις. Μιλάμε έναν κολοσσό. Έτσι, μέγεθος. Ναι, όχι, έχουν μαζευτεί όλοι. Και πρόσεξε, εκεί οι ασφαλισμένοι γίνονται αυτομάτως μέτοχοι της εταιρείας. Με το που ασφαλίζεις τη γεωργική σου ασφάλιση, αποκτάς και μετοχή. Με αποτέλεσμα να εκλέγεις τελικώς τον πρόεδρο του συνεταιρισμού. Άρα λοιπόν, λαϊκός καπιταλισμός λέγεται αυτό, κύριε Παπά. Λαϊκός καπιταλισμός, καλό πράγμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα, έχουν εμφανιστεί και ορισμένες ελληνικές ασφαλιστικές. Σας λέω όμως και λέω τις αρχές στις οποίες θα κινηθούμε, ότι πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο θα καλύπτει ασφαλιστικά, θα ζητάει από τους παραγωγούς, το λέω να τα ακούσετε και αυτό, να κάνουν τη δουλειά τους για την προστασία τους από τους κινδύνους. Το ροδάκινο έχει πάρει το 8% του συνολικού ασφαλιστικού προϋπολογισμού τα τελευταία 8 χρόνια. Το ροδάκινο μόνο. Ωραία, να πω κάτι. Να βάλουμε και κανένα διχτάκι από πάνω, Χριστό. Να βάλουμε ένα δίχτυ, να μην το πληρώνουμε συνέχεια. Να σας το χρηματοδοτήσουμε το δίχτυ. Δεν είπαμε να το βάλετε από την τσέπη σας. Να το χρηματοδοτήσουμε. Αλλά να το βάλουμε όμως άμα το χρηματοδοτήσουμε. Γιατί δεν έχει και νόημα να πληρώνουμε κάθε χρόνο αυτή τη ζημιά, αφού ξέρουμε ότι πάει εκεί. Γιατί θα σηκωθούν, πού είναι οι κτηνοτρόφοι, κάπου τους είδα εδώ κάτι, φίλοι μου κτηνοτρόφοι. Πού είσαι? Λοιπόν, θα σηκωθούν οι κτηνοτρόφοι που θα πούνε, με συγχωρείτε παιδιά, εσείς πήρατε το 8%. Εμείς από ζημιές τι πήραμε? Μηδέν. Ναι, αλλά ασφάλιση τον πληρώνουμε. Δεν είναι μηχανισμός κοινωνικής αλληλεγγύης ο ΕΛΓΑ, ούτε κοινωνικής αναδικαιονομής. Ασφαλιστικός οργανισμός είναι, έτσι. Άρα λοιπόν θα γεννηθούν τέτοια ζητήματα δικαιοσύνης. Μα γι' αυτό σου λέω.
Άρα λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Σκοθεί η Κρήτη δεν αποζημιώνομαι. Θα σκοθεί ο Χρήστος, θα λέει τι να κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε αρκετά λεφτά. Έτσι θα κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε έναν μηχανισμό ο οποίος να είναι δίκαιος και αποτελεσματικός και δεσμευόμαστε σε αυτό.